Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στην τρίτη συναυλία του Ευμέλεια 4, σε μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά, με ένα επίσης πάρα πολύ ξεχωριστό έργο, εκλεκτούς καλλιτέχνες και μια επίτιμη προσκεκλημένη, την Έφη Παπα-Νικολάου, παιδική φίλη, βολιώτισσα, καθηγήτρια μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Bowling Green, το Οχάιο, η οποία θα μας παρουσιάσει πρώτα το έργο του Messiaen, το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, με τον βίντεο προτζέκτορα και τα λοιπά. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης αυτής παρουσίασης να κάνουμε απόλυτη ησυχία, οπότε στη διάρκεια του προγράμματος θα κάνουμε ακόμη περισσότερη ησυχία. Επίσης θα παρακαλούσα τους αγαπημένους μας μικρούς φίλους να μην κινούνται καθόλου κατά τη διάρκεια της συναυλίας που θα παίζουν η μουσική αργότερα. Επίσης είναι καλό να απενεργοποιήσουμε τώρα τα κινητά μας. Δεν θα χειροκροτούμε καθόλου κατά τη διάρκεια των μερών, παρά μόνο στο τέλος. Μετά την μικρή εισαγωγή της κυρίας Παπα-Νικολάου θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών, με την ευκαιρία να μπει ίσως και κάποιος καθυστερημένος, να πάμε τον βίντεο προτζέκτορα λίγο πιο εκεί και αμέσως αρχίζει η συναυλία, χωρίς διάλειμμα και χωρίς χειροκρότημα, αλλά και με απόλυτη ησυχία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να μιλάω όσο πιο δυνατά γίνεται, γιατί αυτό είναι ένα εκπληκτικό κοινό, δεν το περίμενα, παρόλο που ξέρω πόσα ωραία έχουν γίνει κατά καιρούς και κάθε χρόνο εδώ. Είναι με τιμά φάνταστα που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε αυτό το χώρο μαζί σας και βέβαια προσκεκλημένη του κυρίου Ντίνου Μαστρογιάννη. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή, γιατί ο Ντίνος έχει κάνει φοβερά πράγματα αυτά τα χρόνια και φέτος επιτέλους κατάφερα να έρθω. Επίσης την κυρία Πορφυρογέννη, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να γίνουν γεγονότα όλες αυτές οι συναυλίες και τα φεστιβάλ κάθε χρόνο. Είμαι εντελώς εντυπωσιασμένη και ακόμη δεν έχει καν τελειώσει το φεστιβάλ. Έχουμε ακόμη μέλλον. Επίσης θα ήθελα να πω πώς... τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί είμαι εγώ εδώ, τι με θέλετε. Εγώ δεν παίζω, δεν τραγουδάω, κάποτε έπαιζα, κάποτε τραγουδούσα, δεν τα κάνω πλέον τώρα, γιατί είναι λίγο σαν αστείο αυτό στο μουσικολογικό κύκλο, ότι όποιος δεν μπορεί να παίξει, όποιος δεν μπορεί να τραγουδήσει, πάει και γίνεται μουσικολόγος. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι εδώ για να παίξω με αυτούς τους τρομερούς μουσικούς που θα δείτε εδώ μετά, αλλά να κάνω κάτι που πραγματικά είναι πρωτοποριακό. Και το συζητήσαμε με τον Ντίνο λιγάκι για το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το οργανώσουμε. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να γίνονται αυτά τα pre-concert talks. Δηλαδή πριν από μια συναυλία να υπάρχει κάποιος μουσικολόγος συνήθως που δίνει μια μικρή ανάλυση του τι θα παιχτεί και πηγαίνει ο κόσμος και μαθαίνει κάτι και ακούει με προσοχή και πραγματικά... παίρνει πάρα πολλά από αυτές τις ομιλίες. Εγώ το κάνω αυτό, να σας πω, τα τελευταία 17 χρόνια. Και ποτέ μου δεν έμεινα δυσαρεστημένη, ποτέ δεν έμεινε το κοινό δυσαρεστημένο. Θα το κάνω στα ελληνικά σήμερα, που είναι λίγο δυσαρεστημένο για μένα, θα το δούμε αυτό. Και επίσης να σας πω γιατί διαλέξαμε αυτή τη συναυλία. Επίσης όταν μιλούσαμε με τον Ντίνο, θα δώσω επίσης μία ομιλία πριν την τελευταία συναυλία του φεστιβάλ, αλλά επίσης διαλέξαμε αυτή για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, αυτό το έργο του Messiaen, το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, δεν παίζεται εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε συναυλία που θα υπάρχουν καταπληκτική μουσική που θα το παίξουν αυτό το έργο. Είναι τόσο δύσκολο, είναι τόσο πρωτοποριακό ακόμη, 74 χρόνια μετά τη σύνθεσή του, και ήταν τόσο μεγάλη ευκαιρία για μένα να μιλήσω για αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα εδώ. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι είναι μουσική που ναι με γράφτηκε πριν 74 χρόνια το 1941 και αποτελεί μέλος του μοντερνισμού και του 20ου αιώνα, αλλά είναι ακόμη ένα πολύ δύσκολο έργο να ακουστεί. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, ο μοντερνισμός ακόμη μας πειράζει λιγάκι. Έχει πράγματα που μας ξενίζουν, είναι λίγο δυσνόητα, είναι λίγο... Τι είναι αυτό εδώ? Κάνω ένα μάθημα ιστορίας της μουσικής δωματίου κάθε άλλο χρόνο
Και πάντα όταν φτάνουμε στο Μεσιάν και στο κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, πάντα τρομάζω. Γιατί παρόλο που δίνω καλή βιβλιογραφία στα παιδιά και διαβάζουν και ακούν τη μουσική πριν έρθουν στο μάθημα, έρχονται στο μάθημα και τους ρωτάω τι έγινε παιδιά και μου λένε «Δεν καταλάβαμε και πολλά. Δύσκολο. Τι γίνεται εδώ πέρα». Και γίνονται πάρα πολλά. Εμείς απλώς θα θίξουμε την επιφάνεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω εδώ. Δεν σας το λέω να σας τρομάξω προς Θεού, αλλά γιατί είναι πραγματικά μουσική που χρειάζεται πολύ ανάλυση και θα προσπαθήσω όσο μπορώ λίγο να σας δώσω, το background. Όταν μιλάμε για τη δυτική μουσική, εκείνο που πραγματικά αναγνωρίζουμε είναι μία παράμετρος μουσική, τη μελωδία. Λέμε, α, ωραίο αυτό, το ξανατραγουδάμε, είναι κάτι που μας μένει. Ο 20ος αιώνας και κυρίως αυτός ο μοντερνισμός δεν δίνει βάση στη μελωδία. Δηλαδή, παρόλο που η ιεράρχηση όλους αυτούς τους αιώνες ήταν πρώτη μελωδία και μετά όλα τα υπόλοιπα, η μελωδία πλέον δεν είναι το πρώτιστο. Υπάρχουν άλλες παράμετροι μουσικές που μας ενδιαφέρουν. Ο ρυθμός, το μέτρο, το ηχόχρωμα, όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι σαν μία εγκυκλοπαίδεια αυτό το έργο του Μεσιάν που τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Να σας δείξω επίσης μία φωτογραφία του Μεσιάν όταν ήταν λίγο νέος, πριν τον πόλεμο. Ήταν ένας πολύ εμπριθής μουσικός και έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς εδώ που παίζει εκκλησιαστικό όργανο, αλλά εάν ξέρεις εκκλησιαστικό όργανο, είσαι ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλός μουσικός. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο για να αποδείξεις ότι είσαι καλός μουσικός. Επιπλέον, επίσης, ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ανάμεσα στους συνθέτες που έχει διδάξει ήταν ο Μπουλέζ, ήταν ο Στόκχαουζεν και ήταν και ο δικός μας ο Ιάννης Ξενάκης. Ο Μεσιάν, επίσης, εδώ πάλι στο όργανο σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Ο Μεσιάν επίσης από νωρίς έκανε όνομα ως συνθέτης. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος που ανακαλύφθηκε αργότερα για κάποιους άλλους λόγους. Τι επίσης βλέπουμε στο Μεσιάν. Βλέπουμε μία θρησκευτική ευλάβεια στη μουσική του. Και θα το δείτε και σε αυτό εδώ το μικρό φυλάδιο που τύπωσε ο Ντίνος και σας το μοιράσαμε. Δεν είναι απλώς φυλάδιο για να το έχουμε, να το δούμε όποτε είναι. Είναι πρόγραμμα, είναι δηλαδή κείμενα που έγραψε ο ίδιος ο Μεσιάν για να τα διαβάσει ο κόσμος πριν ακούσει κάθε μέρος του κουαρτέτου για να μπορέσει να πάρει μια ιδέα για το τι είναι κάθε μέρος αυτής της μουσικής. Δεν σας λέω να το διαβάσετε ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά έχετε το μπροστά σας και βλέπετε το και διαβάστε το ενώ ακούτε και τη μουσική. Θα δείτε ότι υπάρχουν αναφορές στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα εδώ, η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Επίσης, ο Μεσιάν ήταν καθολικός και ήταν πάρα πολύ καθολικός, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Καθολικός που πήγαινε η καθολικότητά του ακόμα πίσω στο Μεσαίωνα και αυτό επηρέασε ακόμη και τη μουσική του. Δηλαδή, βρίσκουμε μεσαιωνικά στοιχεία ακόμη και στη μουσική του. Τώρα, τι γίνεται και πού βρισκόμαστε όταν αυτό το έργο δημιουργήθηκε. Ο Μεσιάν αναγκάστηκε με την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να καταταχθεί στο γαλλικό στρατό. Και προφανώς θυμάστε από την ιστορία ότι όταν ο Χίτλερ απείλησε τη Γαλλία, η Γαλλία είπε, «Οκ, κάνουμε ανακοχή, ελάτε παιδιά». Υπήρχε κάποιος συμβιβασμός εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αντιστάθηκαν στο Χίτλερ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήθηκε αυτή η καινούργια κυβέρνηση, μπήκαν οι Ναζί στη Γαλλία τον Ιούνιο του 1941, και μέσα σε 2 μέρες η στρατιά του Μεσιάν πιάστηκε εχμάλωτη. Και οι Ναζί τους έστειλαν σε ένα στρατόπεδο εχμαλώτων, σε ένα μέρος που λεγόταν Görlitz, που είναι ακριβώς στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας. Και μάλιστα αυτή είναι η πολωνική ονομασία της περιοχής.
Υπάρχει ακόμη αυτό το στρατόπεδο, όπως και άλλα στρατόπεδα, το Stalag 8α. Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Και εδώ είναι μια φωτογραφία όχι από αυτό το στρατόπεδο, αλλά από ένα άλλο στρατόπεδο που δείχνει ότι πραγματικά σε μερικά στρατόπεδα, σε συγκεκριμένες συνθήκες, υπήρχε μεγάλη μουσική ζωή. Οι Ναζί δεν ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για καινούργια μουσική, ακριβώς το αντίθετο. Δεν ήθελαν καν να την ακούσουν, εξεδίωκαν τους μουσικούς που έγραφαν μοντέρνα μουσική, ήταν η ερτάτετε μουζίκ, δεν την ήθελαν καθόλου, αλλά κάποιες φορές και ιδίως σε στρατόπεδα όπως ήταν αυτό που οι αχβάλωτοι δεν ήταν επικίνδυνοι, ήταν απλός κόσμος, απλοί στρατιώτες, ήταν λίγο πιο διαλλακτικοί. Ο Μεσιάν επίσης βρέθηκε με ένα στρατιώτη Γερμανό, ο οποίος με το που είδε ότι ήταν συνθέτης, του είπε: «Εντάξει, ρε φίλε μου, θα σε βοηθήσω εδώ πέρα». Του έδωσε χαρτί, του έδωσε στυλό, του έδωσε γόμα και ξύστρα για να μπορέσει να γράψει μουσική. Επίσης, κάτι άλλο που συνέβη, που ήταν πολύ σημαντικό για το Μεσιάν, ήταν ότι δεν έγραψε απλώς τη μουσική, αλλά βρέθηκαν και κάποιοι άλλοι μουσικοί μέσα στο ίδιο στρατόπεδο. Και αναγκάστηκε, εφόσον αυτή ήταν η μουσική και τα όργανα που είχε μπροστά του, να γράψει αυτό το έργο για ένα πολύ συγκεκριμένο group. Δηλαδή, όταν λέμε εμείς κουαρτέτο, κυρίως στη δυτική μουσική, εννοούμε δύο βιολιά, ένα τσέλο και βιόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν είχε αυτά τα όργανα. Είχε ένα βιολιστή, είχε ένα τσελίστα, δεν του βγήκε ο δεύτερος ο βιολιστής, αλλά είχε ένα κλαρινετίστα. Και ο ίδιος, ο Μεσιάν, ήταν πιανίστας. Οπότε έγραψε αυτό το κουαρτέτο για αυτό το πολύ ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων. Επίσης, αυτό που ήταν ασυνήθιστο για αυτό το στρατόπεδο, γιατί υπήρχαν άλλα στρατόπεδα όπως το Theresienstadt, για παράδειγμα, το οποίο βρισκόταν στη Γερμανία, και εκεί υπήρχαν πραγματικά πολλοί συνθέτες που έγραφαν συγκεκριμένα για τους Γερμανούς μουσική. Οπότε όταν πήγαιναν τα διεθνείς οργανισμοί να δουν τι γίνεται σε αυτά τα στρατόπεδα, βεβαίως οι Γερμανοί έλεγαν: «Παιδιά, να κάνουμε καμία ωραία συναυλία, ακόμα και όπερα, μέσα στο στρατόπεδο». Και μετά βεβαίως όταν έφευγαν γυρνούσαν στα γνωστά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αυτό που έγινε ήταν ότι ο Μεσιάν έγραψε αυτό το κουαρτέτο, οι Γερμανοί ενθουσιάστηκαν και είπαν: «Ωραία, ας το παίξουμε εδώ μέσα στο στρατόπεδο». Έβαλαν και κάποιον που ήταν ψιλοζωγράφος, έκανε και ένα πόστερ και γράφει μάλιστα εδώ ότι παίζεται στο Stalag 8α, στο Görlitz, εδώ έχετε και την σφραγίδα από τους Γερμανούς, που λένε, έχω μία λίγο, geprüft, checked, το αφήνουμε. Εγκεκριμένο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στις 15 Ιανουαρίου, μας λέει η ιστορία, σε ένα βράδυ που ήταν έτσι πάρα πολύ κρύο, μέσα σε κάποιο χώρο του στρατοπέδου εκεί, μαζεύτηκε ο κόσμος και παίχτηκε αυτό το κουαρτέτο. Τι άλλο επίσης ξέρουμε? Από ανθρώπους που ήταν εκεί και από τον ίδιο τον Μεσιάν, ο οποίος αργότερα βέβαια έδωσε πολλές συνεντεύξεις και είπε τα διάφορα. Σύμφωνα με τον Μεσιάν, λοιπόν, του έδωσαν ένα τσέλο, ο τσελίστας, ο οποίος ήταν ο Πασκέ, πήρε ένα τσέλο από τους Γερμανούς, το οποίο, λέει, είχε τρεις χορδές και με το ζόρι μπόρεσε και έπαιξε. Του Μεσιάν του έδωσαν ένα πιάνο που ήταν ψιλοξεκούρδιστο. Με το ζόρι έπαιξε κι αυτός. Ο κλαρινετίστας είχε μαζί του το κλαρίνο και ο βιολιστής επίσης είχε μαζί του το βιολί. Και μας λέει λοιπόν ο Μεσιάν ότι 5.000 εχμάλωτοι μαζεύτηκαν και άκουσαν αυτή τη μουσική. Και ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε δει με τόση ευλαβικότητα το κοινό να ακούει τη μουσική του. Ας το απομυθοποιήσουμε λοιπόν αυτό και να σας πω την αλήθεια. Δεν την ανακάλυψα εγώ την αλήθεια, αλλά μία συναδελφός μου που έγραψε πριν από 10 χρόνια περίπου ένα βιβλίο και
Πήγε στα αρχεία, έκανε πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους και τέλος πάντων ανακαλύφθηκε ότι, ξέρετε, όταν υπάρχει μια μυθολογία που όντως είναι ούτως ή άλλως από την αρχή της, έτσι λίγο δελεαστική. Τώρα μέσα στο στρατόπεδο Εχμαλώτο να κάνουμε μια συναυλία με μεσιά, με μοντέρνα μουσική, όντως είναι λίγο έτσι γαργαλιστική όλη αυτή η ιστορία. Τη μυθοποιούμε ακόμα παραπάνω όπως έκανε ο Μεσιάν. Η αλήθεια λοιπόν ήταν ότι δεν ήταν 5.000 άνθρωποι, αλλά μόνο δεν κάλεσαν πάρα πολλούς ανθρώπους να γίνουν το κοινό αυτής της συναυλίας, ότι περίπου 300, κυρίως αξιωματικοί, ήταν εκεί στην πρεμιέρα το 1941, ότι το τσέλο είχε 4 κορδές και έπαιξε μια χαρά ο άνθρωπος, ότι το πιάνο δεν ήταν και τόσο ξεκούρδιστο και ο Μεσιάν μπόρεσε και έπαιξε μια χαρά. Και δεν υπήρχε λοιπόν όλη αυτή η μεγάλη μυθολογία, αλλά μας αρέσει αυτά να τα λέμε ακόμη, γιατί είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ιστορία του, το πώς δημιουργήθηκε αυτή η μουσική και το πώς βεβαίως έγινε η πρεμιέρα της. Έχετε μπροστά σας επίσης το πρόγραμμα που μιλάει για τα μέρη αυτού του κουαρτέτου. Υπάρχουν 8 μέρη και βεβαίως εδώ βλέπετε και τους πολύ ενδιαφέροντες τίτλους που έχει δώσει ο Μεσιάν. Βλέπουμε αμέσως τη σύνδεση με τη βίβλο, την Αγία Γραφή και το θρησκευτικό συνέστημα. Δεν θα αρχίσω να σας λέω για κάθε μέρος τι σημαίνει το κάθε ένα, αλλά διαβάστε λίγο το τι έγραψε ο Μεσιάν για το καθένα. Οι αστερίσκοι εδώ λένε ότι αυτά τα 4 μέρη είναι μέρη που παίζουν όλα τα όργανα. Στα άλλα μέρη δεν χρησιμοποιεί και τα 4 όργανα του κουαρτέτου. Το Ιντερλούδιο, αυτό που είναι το 4ο μέρος, είναι το πιο ίσως εύκολο. Εύκολο στο άκουσμα, εύκολο στη σύνθεση, εύκολο στη δομή, και μαθαίνουμε από το Μεσιάν, και είναι πραγματική αλήθεια αυτή, ότι ήταν το πρώτο μέρος που έγραψε. Γιατί με το που το πρωτογνώρισε τους άλλους 3, είπε ας γράψω κάτι να δω πώς θα πάει, πώς θα παίξουν μαζί. Και μετά αποφάσισε ότι εφόσον μπορούσαν και τα κατάφεραν και έπαιξαν αυτό το έργο, μετά πραγματικά τους κεραυνοβόλησε με όλα τα υπόλοιπα που έγραψαν. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μέρη δεν είναι καθόλου εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα να παιχθούν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολα και από συνθετικής απόψεως. Έχει γράψει τόσο δύσκολη μουσική με την έννοια του πώς την οργάνωσε, πώς τη δόμησε, τι έχει βάλει μέσα, που πραγματικά τους έφερε νομίζω σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Αλλά δεν τους λυπήθηκε. Είπε ότι αυτό θέλω να κάνω, αυτό θέλω να γράψω, και το έγραψε, και πραγματικά μιλάμε ακόμη γι' αυτό μετά από τόσα χρόνια. Υπάρχει μία μικρή εισαγωγή στην παρτιτούρα που λέει ο Μεσιάν ότι αυτό το έργο είναι φόρος τιμής προς τον άγγελο της Αποκάλυψης που έβαλα το αρχαίο τώρα εγώ εδώ. Ήρε τη χείρα αυτού τη δεξιά στον ουρανό λέγοντας ότι χρόνος ουκ έτι έστε. Έτσι, αυτό το τελευταίο που έχει να κάνει με το χρόνο είναι πραγματικά αυτό που τον ενδιαφέρει. Και όταν μου ζήτησε ο Ντίνος να γράψω έτσι λίγο κάτι για αυτό το κουαρτέτο, αυτό που έγραψα και που συνηθίζουμε να λέμε για αυτό το έργο είναι ότι δεν αναφέρεται στον χρόνο αυτό που μετράμε, ότι πέρασε ο χρόνος, ότι περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός. Δεν είναι αυτός ο χρόνος. Τον ενδιαφέρει η αιωνιότητα, αλλά και η στάση του χρόνου. Είναι δυνατόν ποτέ ο χρόνος να σταθεί, να μην υπάρχει? Αυτή λοιπόν η παύση του χρόνου που θεωρητικά είναι πολύ δύσκολο να τη φανταστούμε, αυτή η παύση του χρόνου τον ενδιαφέρει. Πώς λοιπόν μεταφέρει αυτή την παύση του χρόνου στη μουσική? Με το να δίνει πάρα πολύ σημασία στο μέρος του ρυθμού. Του ρυθμού και του μέτρου. Ξέρω ότι έχω κοινό που έχει πάρα πολλούς μουσικούς και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω και να σας δείξω κάποιες παρτιτούρες εδώ. Εάν δεν είστε μουσικός, μη σας τρομάξει καθόλου, γιατί θα σας πω ακριβώς τι θέλω εδώ να κάνουμε. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η μουσική που είναι στο πρώτο μέρος, η κρυστάλλινη λειτουργία, και θέλω λίγο να ακούσουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ δυνατό ήχο, αλλά λίγο να ακούσουμε έτσι να υποψία,
υποψιαστούμε την αρχή. Και με ρωτάει μαθητής μου, φοιτητής μου, τι είναι αυτό, πώς εγώ να το αναλύσω αυτό. Ωραία, ξέρω μουσική, πώς να το αναλύσω, δεν αναλύεται με τους κανόνες που ξέρω της μουσικής. Όμως, παρόλο που ακούγεται ότι ο Μεσιάν έχει βάλει νότες, έχει βάλει ρυθμούς και ό,τι θέλει κάνει και ό,τι θέλει παίζουν, είναι τόσο καλά δομημένο αυτό το μέρος, είναι τόσο καλά οργανωμένο, που θα σας δώσω μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Το τσέλο, για παράδειγμα, παίζει αυτές τις 15 νότες. Αυτές τις 15 νότες παίζει σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Δεν αλλάζει τίποτα. Παίζει αυτές τις 15 νότες, τις ξαναπαίζει. Και τις ξαναπαίζει και τις ξαναπαίζει. Αυτές τις 15 νότες όμως περιλαμβάνουν τρεις φορές 5 νότες μόνο. Ντο, μι, ρε, φα, διέση και σι, ήφεση. Οπότε στην ουσία επαναλαμβάνει 5 νότες ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ συγκεκριμένος μελωδικός κώδικας εδώ που δεν έχει καμία σημασία με αυτό που λέμε μελωδία. Ο ρυθμός. Εάν μετρήσουμε μόνο τα 8, φτάνουμε σε μία σειρά που ο ρυθμός είναι αυτός. Εδώ. Έχει κανείς να δει, μπορεί κανείς να δει κάτι περίεργο στους αριθμούς. Συμμετρία. Α, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω στο επόμενο slide. Έτσι. Και εδώ είναι η μέση της συμμετρίας. Που σημαίνει ότι είτε οι ρυθμοί αυτοί παιχτούν από αριστερά προς τα δεξιά, είτε παιχτούν από δεξιά προς τα αριστερά, είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτή η συμμετρία, η παλινδρομία, τον ενδιέφερε πάρα πολύ το Μεσιά. Και είναι ένας τρόπος να δηλώσει στάση. Έτσι, όταν προχωράμε, αλλά μετά πάμε πίσω πάλι με τους ίδιους βηματισμούς, είναι σαν να μην φύγαμε καθόλου, έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει και μετρικά εδώ πέρα, με το να δίνει αυτή τη συμμετρία στο ρυθμό. Κανένας δεν θα την ακούσει, κανένας δεν την ακούει, αν υπάρχει κανένας που την ακούει, λέει ψέματα, δεν είναι για τους ακροατές, δεν είναι ούτε καν για τους εκτελεστές μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι μόνο για τον ίδιο. Να δομήσει τη μουσική με ένα τρόπο που να πραγματικά να δείχνει αυτό που θέλει με την ιστορία που δίνει στο πρόγραμμα. Δηλαδή αυτή τη στάση του χρόνου. Και πραγματικά μερικές φορές ακούμε τη στάση παρά το τι γίνεται πίσω από αυτό. Συγγνώμη. Στο πιάνο. Το πιάνο παίζει ακόρδα, έτσι. Και λέμε, ωραία, παίζει διάφορα ακόρδα. Στην ουσία παίζει 29 ακόρδα, τα οποία μετά επίσης επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, δημιουργείται ένα οστινάτο, όπως λέμε εμείς στη μουσική, αλλά υπάρχουν πολλά οστινάτα, το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Και αυτό επίσης, ένα οστινάτο πάνω στο άλλο οστινάτο, πάνω στο άλλο οστινάτο, επίσης δημιουργεί μια παύση χρόνου. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ πρωτοποριακά για την εποχή. Είναι πράγματα που ο Μεσιάν τα σκέφτηκε με πολύ συγκεκριμένο στόχο σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Αλλά επίσης έγιναν και μέρη του μουσικού, των άλλων μουσικών της εποχής εκείνης. Δεν θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτά όλα τα πράγματα. Το τρίτο μέρος είναι για σόλο κλαρινέτο. Και βλέπετε ότι λέγεται άβυσσος πουλιών. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της μουσικής του Μεσιάν. Ο Μεσιάν ήταν πραγματικά παθιασμένος με τα πουλιά. Και όχι μόνο με τον ήχο των πουλιών που προσπαθεί να μιμηθεί μέσα από διάφορα όργανα. Εδώ παραδείγμα τον Σχάριν λέει ότι συγκεκριμένα θέλει να μιμηθεί τα πουλιά. Στο πρώτο μέρος το βιολί μιμούταν ένα μαύρο πουλί, ένα κοτσίφι και ένα αηδόνι.
Ο ίδιος πήγαινε και ηχογραφούσε ήχους πουλιών και λαϊδίσματα και μετά τι έκανε. Έπαιρνε αυτές τις ηχογραφήσεις και τις μετέφραζε σε νότες. Όσο μπορούσε πιο πολύ συγκεκριμένα και πιο ακριβή μετάφραση σε σημειογραφία. Και μετά έλεγε ότι αυτό όταν λέω το βιολί πρέπει να παίξει σαν πουλί, όταν λέω ότι το κλαρίνο πρέπει να παίξει και να ακουστεί σαν πουλί, δεν είναι απλώς να ακουστεί σαν πουλί, είναι πουλί. Γιατί πήρα τον ήχο πραγματικού πουλιού και τον έβαλα στο κλαρίνο να το παίξει. Θέλω επίσης να θυμηθείτε όταν φτάσουμε στο 8ο μέρος. Το 8ο μέρος είναι ένα μέρος που πραγματικά οδηγεί σε έκσταση. Αυτός είναι ο στόχος του. Μετά από όλη αυτή την θρησκευτική μυθολογία να οδηγηθούμε σε μια έκσταση. Αυτή η έκσταση λοιπόν έχει να κάνει με την αθανασία του Χριστού, την αθανασία του Ιησού. Συνήθως όταν οι δυτικοί συνθέτες μιλάνε για το υπερπέραν και για την ζωή μετά θάνατον, συνήθως είναι πολύ έτσι μαύρα όλα αυτά. Αν θυμάστε από το Ρέκβιεμ, έτσι, το Dies Irae, μέρα οργής. Έτσι. Η Αποκάλυψη ίδια έχει καταστροφές μέσα. Δεν είναι τίποτα θετικό, δεν είναι τίποτα καλό. Για το Μεσσιάν όμως δεν είναι αυτός ο κόσμος έτσι εντελώς μαύρος, εντελώς καταστροφικός. Για το Μεσσιάν το μεταφυσικό είναι γαλήνη, είναι ανύψωση. Και πώς τη δηλώνει αυτή την ανύψωση στη μουσική? Πάρα πολύ αργά, το τελευταίο μέρος είναι μόνο 3 σελίδες. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. 3 σελίδες. Αλλά παίρνει 9 λεπτά να παιχτεί. Αυτό σας λέει κάτι. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα 9 λεπτά, πάρα πολύ σιγά, πάρα πολύ αργά, τα δύο όργανα ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν μελωδικά, ανεβαίνουν σε πιο ψηλές νότες. Και αυτό μεταφορικά, συμβολικά επίσης, μας μεταφέρει σε αυτή την άνοδο που τον ενδιαφέρει και τον ίδιο τον Μεσσιάν για την αθανασία. Ο Μεσσιάν επίσης είπε, έγραψε σε ένα άλλο μέρος του κειμένου του για το κουαρτέτο, «Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις του θέματος, όλα τα παραπάνω απλώς χρησιμεύουν ως άνορθρη και δειλή εξήγηση». Έτσι, δηλαδή διαβάστε το, πάρτε το στα σοβαρά, αλλά εντάξει, δεν σας τα είπα κιόλα. Είναι λίγο δύσκολο να σας πω όλα αυτά με λόγια, έτσι. Άρα, ακούστε τη μουσική που θα σας δώσει πιο πολλά. Έτσι νιώθω κι εγώ στο τέλος αυτών των ομιλιών. Δεν είναι ότι σας έδωσα τα πάντα, ούτε καν ένα ψίχουλο. Αλλά ελπίζω να λίγο να βοηθηθήκατε, λίγο κάτι να υπάρχει που παραπάνω να δώσετε σημασία όταν ακούσουμε αυτή τη μουσική. Και είναι καταπληκτική η μουσική αυτή που έχουν έρθει να παίξουν το κουαρτέτο και πραγματικά θα ενθουσιαστούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.